Την πεποίθηση ότι η δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικα θα είναι εξίσου ευνοϊκή όπως και η πρώτη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ωστόσο κράτησε αποστάσεις για τη στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση στο θέμα της ιδιωτικοποίησης μη κρατικών οργανισμών, που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των επαφών που αρχίζουν αύριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε, να δούμε πού επικεντρώνεται, πώς επικεντρώνεται, πώς προχωρούμε γενικότερα ο διάλογος. Και είμαι βέβαιος ότι όπως η πρώτη, θα ελπίζω θα είναι και η δεύτερη εξίσου σημαντική και ευνοϊκή για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες και τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Όπως πληροφορεί το Αντένα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και του ζήτησε, όπως την ατζέντα της αυριανής συνάντησης με τους επικεφαλείς των διεθνών δανειστών, στην οποία θα συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης, προσθεθούν δύο θέματα. Συζήτηση για τρόπους μείωσης των δανειστικών επιτοκίων με βάση εμπειρίες της Τρόικα από άλλα κράτη-μέλη και το μέλλον των κυπριακών αερογραμμών. Η αυριανή συνάντηση θα αρχίσει στις 8:30 το πρωί και θα επικεντρωθεί αρχικά στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ακολούθως στις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών. Καλά ενημερωμένες πηγές τόνισαν στον Αντένα ότι κατά τη διάρκεια των επαφών του πολυμελούς κλιμακίου της Τρόικα θα δουν λεπτομερώς και τα 200 κεφάλαια του επικυρωποιημένου μνημονίου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα. Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν τις επαφές είναι οι αποκρατικοποιήσεις με επίκεντρο τη ΣΥΤΑ, η πρόοδος υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, η ενοποίηση φορολογικών αρχών, η αναδιάρθρωση του συστήματος ευημερίας και η περαιτέρω χαλαρώση στη διακίνηση κεφαλαίων για τραπεζικές συναλλαγές. Το κλιμάκιο της Τρόικα θα παραμείνει στην Κύπρο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.